Δουλέψατε τον κύριο Νικόμο για καλλιάστε αυτό εχθρό μου. Πράξαστε παιδεία μήπως και οργιστής κύριο. Τον εν ημίν δείξατο εκ της καλής αναστροφής αέργα αυτού εν πράει της σοφίας. Είδε ζήλων πικρών έχετε και ληστήσαν εν την καρδία ημών. Μη κατακαστάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Το καιρό εκείνο επορεύον το γονείς του Ιησού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα και ότε εγένετο ετών 12 αναβάντων αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ και ουκέν ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήρθον ημέρα στο δω και γέναντο με τη μέρα τρεις εύρων αυτόν εν το ιερό κατεζόμενον, εν μέσω των διδασκάλων και ακούντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούντες αυτού, επί τη συνέση και τες αποκρίσες είναι αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον τι επίησας ημινούτος, ιδού ο πατήρου σου καγό δεινόμενοι εζητούμεν σε. Και είπε προς αυτούς, τι ό,τι εζητείτε με, μου κείδητε ότι εν της του πατρός μου διείνε με. Και αυτοί ουσιν είχαν το ρήμα ο Ελλάδης εν αυτής, και κατέβη μετ' αυτόν, και ήρθε εις Ναζαρέτ, και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διετηρεί πάντα τα ρήματα πάθα εν την καρδία του και του Αγίου Πνεύματος νικαιών. Αμήν. Κυρίε και το πνεύμα τη σου, Κύριε. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάφου εξάμενος και γιάσα στα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημαίνοντας το θυστολίας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εφλίδατος του μεταλείψεώς του χαιρατισμού και γενέστο ημίν Κύριε σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στη δόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νήσι καταναγκίον δωρούμενος και τον σωτήριο και παρθένε παρορώσα τα πλημελήμα καήμων και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Κύρικας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας. Συ Κύριε, ο υπόν εξ κότους φως λάμψε. Λάμψον εν τες καρδίες των εντάφτα διδασκόντων και διδασκομένων. Συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών, εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Ιούς φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντή έργο αγαθό καρποφορούντας, και αυτάντου και πανωμό μαγεία σου μητρός, των Αγίων Ανδόξων και Παναθήμων Αποστόλων, Κάνων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου. Θα φέρω πρώτα όλους τις ευχές του Μητροπολίτου μας και την αγάπη του για μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Θα ήθελα να σας διαβάσω για δύο λεπτά ένα μικρό κείμενο. Δύο λεπτά, όχι παραπάνω, 1,5. Ακούγεται σήμερα ότι ζούμε σε μια εποχή κρίσεως. Ακούμε για, συνέχεια για αρνητικές έννοιες, λιτότητα, ύφεση. Η όποια κρίση που υπάρχει, τουλάχιστον στην πατρίδα μας, έχει δύο χαρακτηριστικά που σας αφορούν, εσάς παιδιά. Πρώτον, είναι κρίση της παιδείας. Και δεύτερον, οι συνέπειές της επηρεάζουν κυρίως τους νέους. Τα λάθη που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται
εσείς οι νέοι θα τα πληρώσετε. Αν η παιδεία μας ήταν όπως έπρεπε, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Μας έμαθαν να απομνημονεύουμε πληροφορίες, αλλά όχι να σκεπτόμαστε. Να δίνουμε εξετάσεις, αλλά όχι να μορφωνόμαστε. Να ζητούμε και να διεκδικούμε, αλλά όχι να δημιουργούμε. Να αντιδρούμε, να αγανακτούμε, αλλά όχι να είμαστε ελεύθεροι. Να διψάμε για το καινούργιο, αλλά όχι για το καλό. Μας ισοπαίδωσαν στο πολύ λίγο και στο πολύ χαμηλό. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η παιδεία μας. Να αποκτήσει πρώτη θέση στην εκπαίδευσή μας η γλώσσα, η ιστορία, η σπουδή της πίστης και της παράδοσής μας, η καλλιέργεια της ελευθερίας του πνεύματος. Αυτά είναι ό,τι πιο σύγχρονο και επίκαιρο υπάρχει. Γι' αυτό, εσείς παιδιά, ζητήστε ποιότητα στην παιδεία σας. Ζητήστε τέτοια παιδεία που να αξίζει τον κόπο. Τέτοια παιδεία που να επενδύει σε αυτήν το μέλλον σας. Το κατεστημένο σύστημα απέτυχε παταγωδός. Μας δείχνει όμως το μονόδρομο της επιστροφής στους θησαυρούς μας, την κατεύθυνση της διορθωτικής πορείας μας. Πρωτοτυπήστε απαιτώντας πρώτα από τους εαυτούς σας συνέπεια, προσπάθεια, υψηλούς στόχους, ποιότητα, ήθος. Ρωτήστε για όλα αυτά τους καθηγητές σας. Εύχομαι όλα αυτά που διάβασα να μην μείνουν σαν ένα απλό ευχολόγιο, αλλά να μπορέσουν να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα και στη ζωή μας. Γι' αυτό, με όλα αυτά, χρειάζεται όχι να μένουμε στις ευχές, αλλά να πάρουμε την απόφαση για να εκτελέσουμε αυτές τις ευχές που είπαμε. Εύχομαι και εγώ σε όλους καλή και ευλογημένη χρονιά. Είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μου παιδιά. Εύχομαι φέτος, κυρία Διευθύντρια, την άφησα στο τέλος, είναι η καινούργια μας Διευθύντρια, μας βοήθησε φέτος να έχουμε όλους τους καθηγητές στο σχολείο και τους από αυτή τη στιγμή. Γρήγορα και ταχύτατα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δύο λόγια θέλω μόνο για σας. Θέλω να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική χρονιά. Το γραφείο μου θα είναι ανοιχτό για οτιδήποτε συμβαίνει, είτε στην αίθουσα, είτε στους χώρους μέσα από το σχολείο. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε το σχολείο ως κόρυμο οφθαλμό. Βλέπετε πως διατηρείται το σχολείο 5 χρόνια μετά την παραλαβή του. Αξίζουν συγχαρητήρια σε εσάς, παιδιά μου, γιατί εσείς το κρατάτε έτσι και πιστεύω να συνεργαστούμε και φέτος. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είστε ένα από τα πιο μοντέρνα σχολεία στην Ευρώπη. Αυτός ο θεσμός καθιερώθηκε του μεικτού λυκείου, έτσι είναι το ΕΠΑΠ, το πρώην ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο είναι. Αυτό σε πιο μοντέρνα έκδοση είναι στη Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, τώρα οι Γερμανοί το κάνουν και θα πω το λόγο, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί το 70% των κονδυλίων σε ό,τι έχει σχέση με την μαθητεία αυτών που αποφοιτούν τα λύκεια παίρνεται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Έτσι λοιπόν εκείνοι παίρνουν το 80% και εμείς ευτυχώς το σχολείο μας είναι πρώτο στην Ελλάδα σε μαθητεία αυτή τη στιγμή, όπου έχουμε 3 χρόνια που κάνουν μαθητεία οι μαθητές μας απόφοιτοι του σχολείου και πληρώνονται. Αυτό προς την πολιτική ηγεσία να το ξέρει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο θεσμός αυτός πρέπει να καταλάβει το 70% των λυκείων της χώρας. Τα παιδιά που έχουν θεωρητική έφεση μέσα από αυτό το σχολείο μπορούν να περνάνε έτοιμα είτε για το Πολυτεχνείο, είτε για τις σχολές οικονομικές επιστήμες, είτε βιοχημικές επιστήμες. Και μόνο η θεωρητική κατεύθυνση θα πρέπει να μείνει στα γενικά λύκεια. Αυτό είναι σημαντικό. Ένα 30% θα πρέπει να είναι τα άλλα τα λύκεια. Το 70% θα πρέπει να είναι αυτού του τύπου. Γιατί αυτό λέει παγκοσμίως και για να έρθω σε αυτό που είπε ο Άγιος Πατέρας προηγουμένως. Να επενδύσουμε στην παιδεία. Βεβαίως πρέπει να επενδύσουμε και θα πρέπει να επενδύσουμε σωστά. Θέλω να τονίσω και να εξάρω πρώτα απ' όλα την ταχύτητα με την οποία έδρασε η νέα πολιτική ηγεσία τόσο της περιφέρειας. Τον κύριο αντιπεριφερειάρχη να τον ευχαριστήσω προσωπικά. Τον κύριο δήμαρχο που γρήγορα κάλυψε ανάγκες σημαντικές για το σχολείο μας σε χρόνο μηδέν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θυμάστε τι λασκούρα είχαμε πέρα.
ο πρώην νομάρχης και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και... και όταν τον επισκέφτηκα ως διευθυντής, μόλις ανέλαβα το σχολείο, τον επισκέφτηκα, πήγα με τους δύο μηχανικούς που έχω στο σχολείο μαζί, μου λέει, κοίταξε να δεις, διευθυντή, εδώ λέει, δεν έχεις το οικόπεδο. Θα το βγάλουμε το οικόπεδο, το βγάλαμε το οικόπεδο, συνεργαστήκαμε τότε τον κύριο Πινιάρα και τον ευχαριστούμε που και αυτός βοήθησε. Τα πήγα και μου λέει, σε δύο χρόνια θα έχω σχολείο. Άμα θα έχω σχολείο σε δύο χρόνια, θα έχω και την πλάκα σου απ' έξω. Και τώρα αυτή η πλάκα εκεί πέρα για τον κύριο Βλαχογιάννη, γιατί μου το έκανε σε δύο χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί είχαμε 20 χρόνια στα νίκια και για 1,5 χρόνο τώρα γλιτώσαμε 1,5 εκατομμύριο νίκια από κράτη. Είναι σωστή διαχείριση των χρημάτων. Θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς τον κύριο Διευθυντή για τα καλά του λόγια, να συγχαρώ τον ίδιο, το εκπαιδευτικό προσωπικό, εσάς και το Σύλλογο, γιατί πραγματικά διατηρείτε το σχολείο σαν να το παραλάβατε σήμερα. Αυτή είναι η περιουσία του λαού, είναι η δρότας δικό σας, είναι η χρήματα δικά σας και εσείς ξέρετε και τα τιμάτε. Είμαι βέβαιος ότι εδώ μέσα σε αυτό το πνευματικό εργαστήρι θα αναπτύξετε όλες εκείνες τις πνευματικές αρετές που θα σας είναι απαραίτητες για τη συνέχεια. Η ζωή δίνει σε όλους ευκαιρίες να τις εκμεταλλευτείτε και να μην απογοητεύεστε. Καλή χρονιά! Θα σας πω κάτι το οποίο είπε ο Μέγας Αλέξανδρος. Οι γονείς μου μου χάρισαν το ζή και οι δάσκαλοί μου το εφ-ζή. Οι δάσκαλοί σας, οι καθηγητές σας, την επόμενη χρονιά θα συμβάνουν σημαντικά στη διαμόρφωση και του χαρακτήρα σας, αλλά και να σας προσδώσω τα εφόδια εκείνα τα οποία θα σας χρειαστούν στην υπόλοιπη ζωή σας. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Επειδή περνάμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και σίγουρα έχει επηρεάσει τις οικογένειές σας και τους γονείς σας, θέλω να σας πω ότι in, trendy, cool δεν είναι αυτός ο οποίος έχει ούτε ακριβά παπούτσια, ούτε ακριβά ρούχα, ούτε ακριβά γυαλιά. Καλός άνθρωπος και καλός μαθητής και καλός φίλος είναι αυτός ο οποίος συμπαραστέκεται, είναι αυτά τα παιδιά τα οποία διαβάζουν και χρησιμοποιούν τα εργαλεία που τους δίνει το κράτος και η κοινωνία για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Για να έρθετε εσείς στη δική μας θέση, να μην επαναλάβετε τα λάθη που κάναμε εμείς ή οι προηγούμενες γενιές και να πάμε την Ελλάδα εκεί που πρέπει να την πάμε, κοιτώντας πίσω τους προγόνους μας, τα επόμενα χρόνια και οι επόμενες δεκαετίες να φέρουν την Ελλάδα εκεί που πρέπει να είναι. Καλή σχολική χρονιά και καλή. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους. Καλή χρονιά και στους εκπαιδευτικούς, στους δασκάλους σας. Εγώ ένα θα σας πω, παίρνοντας αφορμή από αυτό που διάβασε ο Ενδεσιμότητος. Ακούστε παιδιά, τα συστήματα έρχονται και παρέρχονται. Ο άνθρωπος ξεκινάει από τη μικρή ηλικία τη δικιά σας και θα φτάσει μέχρι τα γεράματα. Πρέπει να επιζήσει όλες τις καταστάσεις. Τα όνειρά σας που σκέφτεστε το βράδυ που είστε στο κρεβάτι, τι θέλετε να γίνετε, αγωνιστείτε να τα κάνετε πραγματικότητα. Οι γονείς σας και οι δάσκαλοί σας θα προσπαθήσουν να σας βοηθήσουν. Κάντε λοιπόν τα όνειρά σας πραγματικότητα και αγωνιστείτε γι' αυτό. Καλή χρονιά λοιπόν! Καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά. Πραγματικά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας με τους Άγιους Πατέρες, με τον Διευθυντή, με την προϊσταμένη, με τους εκπαιδευτές, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμβάλλουν καθημερινά στο να πάτε πιο μπροστά. Αυτό που έχω να ευχηθώ είναι υγεία, καλή πρόοδο και θα σας πω αυτό στη συνέχεια του Μιχάλη του Ταμήλου. Ονειρευτείτε και να είστε σίγουροι οι καθηγητές σας θα σας ακολουθήσουν στα όνειρα και θα σας στηρίξουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Αγαπημένα μας παιδιά, καλημέρα σας. Καλή σχολική χρονιά. Να έχετε υγεία και καλή πρόοδο. Είσαστε μεγάλοι, δεν είσαστε μικρά παιδιά. Φροντίστε αυτή τη χρονιά να πάρετε από τους εκπαιδευτικούς ό,τι καλύτερο. Οι εκπαιδευτικοί θα σας στηρίζουν σε όλη τη ζωή σας. Προσέξτε αυτά που παίρνετε σε αυτή την ηλικία που έχετε.
είναι τα εφόδια που θα βγείτε αύριο στην κοινωνία. Εύχομαι και σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς να έχετε μία χρονιά αντάξια της περιοχής που ζούμε, κάτω από τα Άγια Μητέωρα. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά. Δεν θέλω να πω πολλά, θα πω μόνο ένα πράγμα, ότι στις συνθήκες που είμαστε σήμερα, δυστυχώς, μας πάει η ζωή. Δεν την πάμε εμείς. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους σας να μπορέσετε να πάτε τη ζωή σας εκεί που θέλετε, να οδηγήσετε τη ζωή σας εκεί που θέλετε, με τους στόχους σας και τους προσδιορισμούς σας. Εύχομαι υγεία στις οικογένειές σας, σε εσάς κυρίως. Εύχομαι υγεία στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, δύναμη στο έργο τους, καλή συνεργασία και υπόσχομαι ότι ό,τι χρειάζεται το σχολείο όσον αφορά τις ανάγκες του, τις εκπαιδευτικές, θα το έχει, θα είμαι μαζί σας και θα μιλήσουμε και στη διάρκεια της χρονιάς. Καλή σχολική χρονιά σε εσάς, στους αγαπητούς εκπαιδευτικούς συνεδρέφους, στις ευρωστές αρχές του τόπου, να είμαστε καλά και να συνεργαζόμαστε. Έτσι σας θέλω, αλλά θα σεβόμαστε το περιβάλλον. Το γραφείο ανοιχτό και όταν υπάρχουν ζημιές, ξέρετε, έτσι. Από ένα μέρος θα είναι ανοιχτό να φεύγει. Να μας αγκάζει πρόβλημα. Από εκεί θα φεύγετε, Πού θα Vamos a ver. 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 V
Περάστε πέρα, περάστε πέρα στο νίσιο. Κυρία. Στο νίσιο, όχι, σας θέλω, δεν είπαμε, δεν είπαμε. Θα σας πω τώρα. Στο νίσιο, πώς είναι. Κυρία. Λέει ότι όταν έχουμε προβλήματα, λέει, και να δημιουργήσουν πόσο να διορίσει κλπ.